Δραματική είναι η κατάσταση στην Κρήτη λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, με τα αποτελέσματα εδώ και 18 μήνες να είναι ορατά στους αγρότες, κτηνοτρόφους, παραγωγούς και μελισσοκόμους, με τον πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, Μύρο Χιλετζάκη, να τονίζει την ανάγκη η περιφέρεια Κρήτης να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως συνέβη πέρυσι στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Επειδή η περιφέρεια Κρήτης 18 μήνες τώρα αντιμετωπίζει ξηρασία που έχει επηρεάσει και τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους και τους αγρότες, όλες τις υπαίθριες καλλιέργειες, ζητάμε από την περιφέρεια Κρήτης να κηρυχτεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή να κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί 18 μήνες τώρα. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε την ασυλία όσο αφορά τις αγροτικές ενισχύσεις και ιδιαίτερα στο monitoring που είναι σε ομοιρία 240.000 αγροτεμάχια σε όλη την Κρήτη. Πέρα από τις καταστροφικές συνέπειες της ξηρασίας και της ανομβρίας στην Κρήτη, ο Μύρο Χιλετζάκης αναφέρθηκε και στη χαριστική βόλη που δόθηκε στον αγροτικό κόσμο με φόντο το μεγάλο μαχαίρι στις αγροτικές επιδοτήσεις, αλλά και την ομοιρία χιλιάδων αγροτών που δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ. Σε επίπεδο Κρήτης, οι περισσότεροι έχουν ένα κούρεμα της τάξης του 40%, άλλοι δεν έχουν πληρωθεί καθόλου γιατί είναι το σύνολο των αγροτοτεμαχίων τους στο monitoring και άλλοι παραγωγοί είδανε να κρατάνε άκουσον από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, από τις προσωπικές καταθέσεις, τα χρήματα του ΕΛΓΑ που δεν φτάσανε να καλύψουν η πρώτη δόση ούτε καν τα ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ. Για τον εκρηκτικό αυτό συνδυασμό, ο κύριος Χιλετζάκης τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί ασυλία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη με φόντο τα τεράστια προβλήματα που υπήρξαν λόγω του συστήματος τηλεσκοπικού ελέγχου του λεγόμενου monitoring. Είδαμε ότι η παραγωγή της Κρήτης είναι όλη σε μια ομοιρία. 8 στους 10 παραγωγούς είναι απλήρωτοι. Τρέχει πάρα πολύ το monitoring, ο τηλεπισκοπικός έλεγχος, που αυτό για να λυθεί θα πρέπει η περιφέρεια Κρήτης να μπει σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή να μπει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ξηρασίας, όπως μπήκε και ο Θεσσαλικός κάμπος, η περιφέρεια της Θεσσαλίας πέρυσης. Δηλαδή να δοθεί μια ασυλία στους παραγωγούς, στους κοινοτικούς ελέγχους, στο monitoring και σε όλους τους ελέγχους που τρέχουν. Εν τω μεταξύ, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας για την καταπώνηση και ξήρανση των ελαιόδεντρων παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Καλέσαμε το ΕΛΓΟ Δήμητρα, καλέσαμε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ζητήσαμε τη συνδρομή τους και προβαίνουμε σε έκδοση σαφών οδηγιών, συστάσεων, με πολύ απλό τρόπο γραμμένων, ώστε να είναι κατανοητή απολύτως από τους καλλιεργητές, για να δουν πώς θα διαχειριστούν αυτό το φαινόμενο. Και η φιλοδοξία μας είναι σε δεύτερο χρόνο να βγουν σαφείς οδηγίες για ορθές καλλιεργητικές πρακτικές, γιατί κακά τα ψέματα, πάρα πολλά από αυτά που κάνουμε ως καλλιεργητές είναι λάθος.